η καλοσύνη και η ασπλαχνία του Χριστού μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, μας έφεραν ξανά σε αυτήν εδώ τη ζεστή και στοργική και όμορφη φωλιά του Αγίου μας Νεκταρίου, καθώς μπήκε το νέο σωτήριο έτος 2012 από τη γέννηση δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εμείς τι άλλο να κάνουμε, τι δώρο να φέρουμε και στο Χριστό και στην Παναγία και στον Άγιο και στον ουρανό και στη γη. Αυτό που ψάλλει η Εκκλησία αυτές τις ημέρες με τις καταβασίες των Θεοφανίων. Τι δώρο να φέρουμε. Δώρον φέροντες ύμνον ευχαριστίας. Τον ύμνο της ευχαριστίας. Η ευχαριστία είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος που ευχαριστεί είναι του Θεού. Και είναι ο ίδιος και ευχάριστος και ευχαριστημένος. Έχουμε καημένοι πολλά παράπονα, πολλά βάσανα, πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα και συντελείται και γύρω μας κοσμογονία και στην πατρίδα μας και στη γειτονιά μας και στον κόσμο όλο. Και θα έλεγε κανείς με το στόμα του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, όλα είναι άνω και κάτω. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν που προκύπτει από τα γεγονότα και από τα πράγματα. Έχουμε δικαίωμα ανθρώπινο και να παραπονούμεθα και να μεμψημυρούμε και να απεσιοδοξούμε και να κλαίμε και να οδυρώμεθα. Η Εκκλησία όμως έρχεται και μας λέγει με το στόμα του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς να ευχαριστούμε εν παντί, να λέμε ευχαριστώ σε όλα. Αυτό είναι βασικό. Ο μέγας αχάριστος της δημιουργίας, ο αρχαί κακοσόφης, είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τη δυσαρμονία με την παράβασή του και την παρακοή του και την αποστασία του στα σύμπαντα. Και προσπαθεί μετά από αυτό και μέσα σε αυτό να δημιουργεί κλίμα αχαριστίας στις ψυχές και στη ζωή των ανθρώπων. Η Εκκλησία επιμένει στο να λέμε ευχαριστώ, στο να είμαστε ευχάριστοι και ευχάριστοι γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ευχαριστημένοι. Είναι εύκολο αυτό? Όχι. Είναι δύσκολο. Αλλά έλα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Λέμε σε κάποιον, κάνε το δύσκολο. Ναι. Είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Οι ευκολίες ή η απραξία είναι εκείνα τα οποία μας χαλάνε. Έχει δυναμικό ο άνθρωπος μέσα του περισσό, που αν κάποτε κάτω από συνθήκες είστε αντίξωες, είστε καλές, αναπτυχθεί αυτό το δυναμικό, απορεί και θαυμάζει ο ίδιος ο φορέας του, ο ίδιος ο άνθρωπος. Βρε, τι έκρυβα μέσα μου, τι είχα μέσα μου, τι δύναμη, τι μεγαλεία, τι προσόντα. Λες τα γεχόντα. Λοιπόν, και θαυμάζει. Του έχει βάλει ο Θεούλης αυτό το δυναμικό μέσα του.
αυτά τα προσόντα, αυτή την περιουσία όπως την ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσα πλούτος όπως το ονομάζει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Να σκεφτούμε και λογικά, μα αν παραπονθούμε, αν είμαστε αχάριστοι, αν απελπιστούμε, δεν βγάζουμε τίποτα. Δεν βγάζουμε τίποτα. Και αυτό μας το λέει διατυπωμένο ποιητικά ο προονομαστής εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Τι λέει? Παράπονο, χαμός καιρού, σ'ό,τι κανείς κι αν χάσει. Παράπονο, χαμός καιρού, απώλεια ευκαιρίας και χρόνου, σ'ό,τι κανείς κι αν χάσει. Σ'ό,τι κανείς κι αν χάσει. Και θυμάμαι παλιά διάβαζα ένα βιβλιαράκι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ήμουν παιδάκι, αλλά το κράτησα. Και έλεγε πάνω κάτω τα εξής. Κάθε κακό στον κόσμο αυτό ή έχει ένα φάρμακο ή φάρμακο δεν έχει. Αν έχει, ψάξε να το βρεις. Αν φάρμακο δεν έχει, μην το θυμάσαι το κακό. Τι να θυμάσαι τότε? Το καλό. Την ευχαριστία. Δώρον φέροντας, ύμνων ευχαριστίας, οι αμβικές καταβασίες των φώτων, στην ενάτη ο ένατος σειρμός. Δώρον φέροντας, ύμνων ευχαριστίας. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Διότι παραπονούμενος κανείς και με ψημιρών πολλο μάλλον, χάνει τον καιρό του. Ο δε μέγας Απόστολος Παύλος, ποιος άλλος, μας λέει να ξεχνάμε τα περασμένα και να επεκτηνόμεθα, να απλωνόμαστε σε αυτά που έρχονται, που είναι μπροστά μας. Της όπισθεν επιλανθανόμενη και της έμπροσθεν επεκτηνόμενη, όπως το λέει στη διατύπωση την αρχαία. Ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, όταν πήγαινε σε συναντήσεις και συνελεύσεις Ελλήνων και εθνοσυνελεύσεις, όπως έλεγαν τότε, ή να κουβεντιάσει για την πατρίδα, είχε πολλά παράπονα. Όχι με τους Τούρκους, με τους Τούρκους ήταν φυσικό, με τους Έλληνες. Με τους Έλληνες. Και δεν το έκαναν, σκότσαν το γιο, τον δυσφήμισαν, τον αλεπόρισαν, τον βάλαν φυλακή, τον καταδίκασαν εις θάνατον, αν όχι Έλληνες ακριβώς. Και ο Θοδωράκης τι έκανε? Τι έκανε? Τα ρίχνε στη θάλασσα και στο ποτάμι. Τα παλιά, τα περασμένα, λέει σε κάποια περίπτωση, τα έριξα στη θάλασσα, πήγαινε εκεί στον Άφλιο. Και ήρθα να κουβεντιάσουμε από την αρχή, να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει, να δούμε τώρα πώς θα βγούμε πέρα, να δούμε τι θα μας φωτίσει ο Θεός να επιχειρήσουμε για να σώσουμε ποιον άλλον, την πατρίδα. Πατρίδα. Και όταν συμβούλευε, τους μαθητάς του γυμνασίου στην Πνίκα, αφού ήταν περίπου περί τα ζυσμάς του βίου του, τους έλεγε να φροντίζετε την πατρίδα, να φροντίζετε το κοινό καλό. Διότι μέσα στο κοινό καλό, στο γενικό καλό, είναι και το δικό σας καλό. Και να έχετε και την φρόνιμον ελευθερία και κάτι άλλο ακόμη. Εμείς πολεμήσαμε και ελευθερώσαμε αυτή την πατρίδα. Βρίσκεται σε δυσκολία. Εσείς τώρα να την στολίσετε και να την ομορφύνετε. Και να έχετε την πίστη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα και την αγάπη στον πλησίον και ακόμη και την αγάπη στην εργασία. Μην κάθεστε στα καπηλιά και στα καφενεία και λοιπά. Να εργάζεστε. Θα μου πεις, κι αν δεν έχουμε εργασία,
μπορούμε να εργαζόμεθα. Θυμάμαι κάθε Μπελοπόννησο σε ένα μοναστηράκι παλιά. Ήταν ένας παππούλης εκεί, μοναχός. Με την Παναγία καθόταν. Εγώ δεν φεύγω, λέει. Θα είμαι και ηγούμενος, θα είμαι και μοναχός, θα είμαι και υποτακτικός, θα είμαι και καντιλανάφτης. Τόσες φορές στην ψυχούλα πατήρ, πολύ κρόπος. Αλλά δεν φεύγω. Εδώ θα κάτσω, Παναγίτσα μου. Αφού με έφερε, εδώ θα κάτσω. Έκανα λοιπόν τις δουλειές και περίσευε και χρόνος. Διορισμένος πουθενά δεν ήταν να πάει να βγάλει κάτι. Καλό είναι αυτό να έχουμε, παίρνουμε και κάτι. Και τι να κάνει στον χρόνο που περίσευε. Είχα τα χέρια μου, λέει, και κρεμόντουσαν και δεν είχα τι να κάνω. Να κάνει κακό δεν ήθελε ο γέροντας, δεν ήταν από εκεί, από τα τέτοια. Τι έκανε, ξέρετε. Έβρε ένα μεγάλο λιθάρι από το μοναστήρι απ' έξω, το πήγαινε στο απέναντι βουνό, 2 ώρες μακριά, και το ξανάφερε. Τι έκανε ο παππούλης, εργαζόταν. Και μάλιστα άσκηση γερή. Έτσι γλίτωνε και από τους λογισμούς, ο κάτι κάνει και αρχίζει να σκέπει το μυαλό, ο πρωθυπουργός βγαίνει. Μια φορά θυμάμαι προετών έμενα εκεί κοντά από μένα και τώρα, στον Άγιο Βασίλειο του Σοδού Μετσόβου, από πίσω. Και έβγαινα να πάω κάπου. Με σταματάει ένας κύριος τρέχοντας. Πάτερ, πάτερ, να σου πω. Τι θέλετε, λέει. Μου λέει, πώς με βλέπετε, κάνω για πρωθυπουργός. Ήταν τότε ο Μακαρίτης ο Ράλης. Πέθανε ο Ράλης, πέθανε. Ήταν ο Μακαρίτης ο Ράλης πρωθυπουργός. Εγώ τους θυμώ όλους. Εμείς τους εκλέγουμε και τους έχουμε έτσι. Και να έχουμε το στοματάκι μας καθαρό όσο γίνεται. Του λένε, ναι, κύριε, κάνατε, μήπως αυτός που έχουμε καλύτερος. Και παίρνει μια χαρά, παιδιά, που λέτε, πά, θα λέω, μου το είπε κι ένας παπάς, λέει, τι κάνω για πρωθυπουργό. Ευτυχώς θα δείξω πώς με λένε. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί αρχίζει μετά ο νους και δουλεύει. Και πώς λένε στα μέρη μας, αλλοί που τον δέρουν 100 και δεν τον δέρνει ο νους του. Έτσι. Αρχίζει μέσα. Για το εργαστήριο του κακού. Η εργασία είναι μεγάλη υπόθεση. Εδώ έβαλε τους πρωτόπουλους ο Θεός στον παράδεισο των επίγειων και πριν την πτώση να εργάζονται. Εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Αποτέλεσμα του σκοπού. Με σκοπό να εργάζονται και να τον φυλάσσουν. Από τι? Από τις υπερβολές. Τώρα, να το οικολογικό πρόβλημα. Από εκεί πέρα αρχίζει. Άμα κάνεις κατάχρηστη φύση, υπερβολικά πράγματα και εκμεταλλεύεσαι περισσότερο από ό,τι αντέχει, είσαι αδικάνη, έχει παραχορδίες. Έχει τόσα αρνητικά αποτελέσματα. Εργαζόντουσαν. Όταν όμως, να το πούμε και αυτό, σταμάτησαν να εργάζονται και να συνεργάζονται, προσέξτε αυτό, και να συνεργάζονται, έπεσαν. Πώς? Η Εύα περιεργαζόταν τον απαγορευμένο καρπό, τον καρπό του δέντρου, της γνώσης, του καλού και του κακού, που ήταν ακριβώς μια δοκιμασία της ελευθερίας τους. Σας έδωσα βράδυ ελευθερία για να δούμε τι χρήση θα κάνετε, μάγκες. Τι χρήση θα κάνετε, ή κατάχρηση. Και κοίταζε και ξανά κοίταζε. Είτε ωραίος εις όρασιν και καλός εις βρόσιν. Τι ωραίο, λέει. Και να μην είχε ο παράδεισος δέντρα, και να μην είχε καρπούς, και να μην είχε, και να μην είχε, πολλά είχε. Έβλεπε, ξανάβλεπε, αλλά καθότανε. Δεν τολμούσε να απλώσει το χέρι. Έρχεται σε λίγο κοντά της ποιος? Ο φρονιμόν το σόφης, ο δαίμον, μέσα από το φίδι. Φίδι είναι φρόνιμο, ξέρετε τι είναι φρόνιμο, φυλάει το κεφάλι του. Το φίδι, αν δεν το χτυπήσει το κεφάλι, δεν το σπάσει το κεφάλι, δεν παθαίνει τίποτα. Στη μέση το κόπης, ξαναγίνεται. Άμα το σπάσει το κεφάλι, τελειώσαμε. Όχι στα αποχωριά, το ξέρετε. Και τι, καθώς περιεργαζότανε, άρχισε το φίδι να την επεξεργάζεται. Να την επεξεργάζεται. Και έτσι λέει, τι σας είπε ο Θεός? Να μην φάτε. Ξέρετε γιατί σας το είπε? Να μην του φάτε τη θέση. Να μην γίνει σαν αυτόν. Να σας έχει δουλάκια. Να σας πατάει κάτω από το πόδι του. Να σας πίνει το αίμα. Αυτός να κάνει τον αφέντη. Ο πρώτος κακός συνδικαλιστής, ο διάβολος. Το έχω ακούσει άλλη φορά.
Ο πρώτος κακός συνδικαλιστής, συνδικαλιστής, αυτός βαστάει τα δίκια μας. Πρεσπίζει τα δίκια μας, φροντίζει τα δίκια μας. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Έγινε ο διάβολος. Γιατί του έλεγε ψέματα. Προσέξτε. Του έλεγε ψέματα. Ο καλός συνδικαλιστής ποιος είναι? Αυτός που πάνε στο Σταυρό, που είναι η αλήθεια. Να τους. Υπάρχει και καλός συνδικαλιστής. Και μέσα στο συνδικαλισμό υπάρχουν καλοί συνδικαλιστές. Αλλά πού τους αφήνουν πολλές φορές όλοι οι δαίμονες και γίνει στο τέλος συνδικαλιστές στρατός κατοχής. Και να την πατρίδα μας τραβάει τώρα. Δεν φταίνει αυτή, βέβαια, οι πολιτικοί τους εξέθρεψαν. Οι πολιτικοί τους εξέθρεψαν για να κάνουν δουλειά τους. Μια φορά τη δουλειά τους, την άλλη δουλειά τους, την άλλη. Και τώρα κάτσα να πάνε και πάει η πατριδούλα μας. Μεταξύ των άλλων, ένας λόγος καταστροφής είναι και αυτό. Ο κακός συνδικαλισμός. Κακός συνδικαλιστής. Και τι λέει η Εύα? Όταν τα άκουγε, τα έλεγε με τόση πειθό. Ο διάβολος είναι το πρώτο πλάνο του Θεού, καταλαβαίνετε. Ο εσφόρος αυτός είναι. Ολόλαμπρος. Το πρώτο χτίσμα του Θεού δεν είναι ο Χριστός που λέει ο Άριος, ο κακόφρον, αλλά ο διάβολος. Ο εσφόρος, ο αρχηγός. Αυτόν πρωτό φτιάξε. Πρωτού φτιάξει τον άνθρωπο και τα υπόλοιπα. Τι έχει δύναμη. Και έχει και πανουργεύματα. Είναι πονηρός. Μπορεί και να σε ξεγελάσει χωρίς να το καταλάβεις. Και δεν αγνοούμε τα ονοήματά του, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άμα φάτε, λέει, τότε θα γίνετε ως θεοί. Το πείραμα το είχε κάνει και αυτός. Είχε πέσει. Είναι σκότος. Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα, λέει ο προαιώνιος λόγος του Πατρός, ο Χριστός, στη Γενή Διαθήκη. Μετά τη σάρκωσή του. Εθεώρου. Έγινε σκότος. Και ό,τι πάει να κάνει, ο ένοχος ζητήσει ενόχος. Να πάθει και ο άνθρωπος το ίδιο. Γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία, ξέρετε ποιο είναι? Να μισεί κανείς το καλό γιατί είναι καλό. Καταλάβατε? Αυτό είναι διαβολικό. Να μισεί κάποιος το καλό επειδή είναι καλό. Προσέξτε την ουσία. Αυτό είναι διαβολικό. Το να ξεφύγει κανείς. Να πάρει έστω και 5 φράγκα. Να φάει ένα ψωμί. Να ρίξει μια ματιά στραβή. Είναι κακό, αλλά είναι ανθρώπινο. Και κυρίως είναι ακούσιον. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου. Και να σας πω και κάτι να γελάστε που μου ήρθε τώρα, δεν πειράζει. Πρωτοχρονιάτικο δώρο. Αυτό έγινε στις Καριές, στο Άγιο Όρος και στη Δάφνη. Είχε βγει από τα Άγιο Όρος και ένας παππούλης, καλόγερος ο καημένος. Και πού λέει, κομποσκυλάκια, λιβανάκια. Και λέει, πάρτε παιδιά, είναι από τα Άγιο Όρος. Έπαιρναν κακό. Αλλά τι είχε ο παππούλης, είχε ένα αλάτωμα. Κάπιζε κανένα τσιγαράκι. Και να είσαι ένα καλό και με τσιγάρα, δεν είναι και τόσο ωραίο βέβαια. Αλλά δοκιμάζεσαι και εσύ που το βλέπεις. Δοκιμάζεσαι και εσύ που το... Δεν είναι ότι δοκιμάζεται αυτός μόνο. Πάει κάποιος έτσι πολύ ζηλωτής και μπροστά σε όλους. Θα μπεις και ο άλλος μπροστά σε όλους κάπιζε. Και μπροστά σε όλους. Πολύ κοντά στο γέροντα και δείχνει το τσιγάρο, το ακούμπι σχεδόν, του λέει «Παππούλη, και αυτό απ' τα Άγιο Όρος είναι». Ο παππούλης χωρίς να ταραχθεί, του λέει «Όχι, παιδί μου, αυτό είναι η ταπείνωσή μου». Απάντηση 100% θεϊκή. Τι να πει? Ναι. Τι έκανε ο πάτερ εκείνη την ώρα μπροστά σε όλους? Εξομολογιότανε. Σαν το λυσίπι σας και πριν μια φορά. Εξομολογιότανε. Και λέει, αυτό που κάνω είναι η αδυναμία μου. Και άμα δεχτεί κανείς αυτό που κάνει πως δεν είναι καλό, σκύβει ο ουρανός και τον ασπάζεται. Και χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Εμείς για να επανέλθω, δεν τελειώνω αυτά, ας εργαζόμεθα. Έχουμε παράπονα. Θα τα λέμε και καμιά φορά. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης
εκεί στη Δεσφίνα στο πανηγύρι του Αγιανιού στις 29 Αυγούστου. Παιδάκι που ήταν και του έδωσε ένα συγγενή στο όπλο του να το κρατάει, του έπεσε και το ετζακίστη, όπως λέει, έσπασε. Και τον πιάνει ο άλλος, ο κάτοχος του όπλου, και τραβάει ένα ξύλο μπροστά σε όλους. Ξύλο να ενταματήσουν. Του κακοφάνηκε, του Μπαρμπαγιάννη, που ήταν παιδόπουλο τότε. Του κακοφάνηκε πολύ. Και κόντυψε να σκάσει από το παράπονο. Τα γευέστος. Είναι πολύ αισθηματίας ο Μακρυγιάννης, όπως θα το δείτε από μωρέματο, όσοι έχετε διαβάσει. Και δεν είχα κανένα να πω το παραπονό μου και να βρω το δίκιο μου. Και τότε, λέει, βρήκα τον Αγιάννη να του πω τον πόνο μου και να με παρηγορήσει. Τι κάνω, ανοίγω την πόρτα της εκκλησιάς, μπαίνω μέσα, την κλείνω πίσω μου. Και πάω μπροστά στο εικόνημα του Αγιάννη και του λέω, Αγιάννη μου, τι ήταν το κακό που με βρήκε κοντά στο σπίτι σου σήμερα. Πώς να το αντέξω, κακομοίρης. Και δεν με πειράζει που με χτύπησαν, Αγιάννη μου. Δεν με πειράζει που με χτύπησαν. Αλλά δεν αντέχω που με χτύπησαν μπροστά στους άλλους. Μπροστά στους άλλους. Μπροστά στους άλλους. Δεν αντέχω. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή. Ο Θεός τον έφτιαξε έντιμον, φιλότιμον. Τιμημένον δηλαδή. Και εκείνο που τον υποβάζει είναι η αμαρτία και η ατιμία, κάθε ατιμία. Είπαν πολλά. Να εξομολόγηση. Να εξομολόγηση. Και λογοθεραπεία που λέει η σημερινή ψυχιατρική κατά έναν τρόπο. Και τι λέει στη συνέχεια ο Μπαρμπαγιάννης, τα απομονεύματα. Στην αρχή είναι, διαβάστε όσοι τα έχετε. Με τις φωνές τα βρήκαμε. Τι έκανε εδώ, ξαλάφρυσε. Τα είπε. Τα είπε. Ένας δεν είχε να μιλήσει με κανέναν και μίλαγε με τον Ραφδί του, λένε στα χωριά μας. Τα είπε. Ο μεγάλος Ευρυπίδης, ο τραγικός, τι λέει, και στον αέρα να μιλήσει κάνει καλό. Κάνει καλό, το ξέρετε, κάνει καλό. Εμείς θα κρατάμε μέσα μου. Μίλα, ρε αδερφέ. Βγάλτε το πάρει ο αέρας. Ποιος είναι ο αέρας στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα είναι. Βγάλτε το πάρει ο αέρας. Και με τις φωνές, για να επανέλθω, τα βρήκαμε. Και κάναμε και συμφωνίες, λέει, με τον Αγιάννη. Να μου δώσει δύναμη, να μου δώσει υγεία, να με φυλάξει. Να φτιάξω κι εγώ μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Να δημιουργήσω κατάσταση, όπως έλεγα τότε στη διατύπωση της εποχής εκείνης. Να δημιουργήσω κατάσταση. Και μετά, Γιάννη μου, να με βοηθήσει να ελευθερώσουμε και την πατρίδα. Καημός ήταν η πατρίδα του, Μπαρμπαγιάννη. Γι' αυτό πάνω απ' όλα έβαζε δύο πράγματα ο Μπαρμπαγιάννης. Τη θρησκεία του και την πατρίδα του. Όποιος δεν αγαπάει τη θρησκεία μου και την πατρίδα μου, ούτε να τον δω δεν τον θέλω, ας είναι και ο γονέας μου. Και στο τέλος του λέει, άντε βόηθα, Αγιάννη μου, σου φέρω και ένα καντήλι. Και πράγματι πήγε στην Άρτα, έκανε εμπόριο, έκανε δουλειές ο Μπαρμπαγιάννης, πολλές δουλειές. Και μετά τα λεφτά που έβγαλε, λέει, τα έφαγε. Τα έβαλε στον αγώνα, πλήρωνε ο κακομοίρης μισθοφόρος, πλήρωνε το ένα, πλήρωνε τους στραβούς Έλληνες και δεν έκανε κι αυτός. Και στο τέλος το καντιλάκι το έφερε στον Αγιάννη, υπάρχει λένε μέχρι σήμερα, εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση να εργαζόμεθα. Και να παραπονούμεθα εν μέτρο. Έτσι, θα το κόψουμε και τελείω, θα σκάσουμε. Σολομός άλλο θέλει να πει ότι κάθε μερικοί άνθρωποι σε όλη τη ζωή και κλαίνε. Έγινε κάτι. Είτε δίκαιο, είτε άδικο, είτε τόνα, είτε τ' άλλο. Και το κάνει τροπάριο. Το κάνει τρόπο ζωή. Κάτσε, αδερφέ, κάνε παρέκκι. Προχώρα παραπάνω. Οι αρχαίοι τι λέγανε, τα γινόμενα όπου απογίνονται. Αυτά που συνέβησαν δεν αλλάζουν. Αν μπορούμε να τα αλλάξουμε, τα αλλάζουμε. Δεν μπορούμε, τα αφήνουμε. Πάμε μπροστά. Και μάλιστα η θεολογική θεώρηση της πορείας του κόσμου και της ιστορίας δεν είναι κυκλική όπως την ονομάζει φιλοσοφία που έχει τους λόγους της. Αλλά τι είναι η πορεία? Ευθύγραμμη. Ευθύγραμμη. Αρχίζει από εδώ και πάει κατευθείαν
στη βασιλεία. Ευθύγραμμοι. Τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Και ας φαίνονται όμοια. Και κάθε στιγμή είναι μοναδική. Και ακόμα ανεπανάληπτη. Γι' αυτό το έχω καταλάβει ακόμη και οι αρχαίοι Έλληνες που πίστευαν στη βασιλική θεώρηση. Και έλεγαν χρόνου φίδου. Λυπείς το χρόνο, εκμεταλλεύσεις το χρόνο. Πάρ και τέμπορο, η Λατίνη, το ίδιο. Ο χρόνος είναι χρήμα. Και αν δεν έχεις τι να κάνεις, ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε μέχρι να βαρεθείς. Ευχαρίστησε τον Θεό, ευχαρίστησε την Παναγία, ευχαρίστησε τους Αγίους. Να τα ακούει κανένα κομμικό, σε λέει καλά βλάκα, σαν παπάς τώρα, τι σου λέει τώρα. Κι όμως, κι αυτός που δεν το κάνει, δεν ξέρω, είναι καλός αυτός, άστο. Ευχαρίστησε. Ένας μια φορά δεν είχε τίποτα να κάνει. Και του περίσσευαν τα χέρια του. Και τι σκέφτηκε μια μέρα, λέει, θα πάω να φυτέψω δέντρα. Πήγε εκεί σε έναν τόπο, που το δημοσίου του Θεού είναι όλος ο τόπος, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Και έβγαλα καρπούς και τους έπαιρνε και πήγαινε στα τρίστρατα, σαν μικρός Αβραάμ ή σαν Κολοκοτρώνης, και τα μοίραζε στους διαβάτες. Με ευχαρίστηση, χωρίς λεφτά, χωρίς αμοιβή. Πάρτε, παιδιά, φάτε από τον κόπο των χεριών, να νιώσω κι εγώ χρήσιμος. Να νιώσω κι εγώ πως κάτι έκανα. Γιατί η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της προσφοράς, αδελφοί και πατέρες, είναι η μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο. Σήμερα να μάθα να είμαστε όλοι από την Πάρο, και δεν εννοώ το νησί, λοιπόν, από την Πάρο και όχι από τη δόση. Όχι από τη δημιουργία, όχι από την προσφορά. Τώρα να πληρώσουμε και τον Χριστό που σταυρώθηκε, μπορούμε? Όχι. Γι' αυτό τι κάνουμε που σταυρώθηκε? Τον δοξολογούμε. Δόξα Κύριε τον σταυρώσου και την Αναστάσεις. Τον ευχαριστούμε. Τον ανυμνούμε. Τον μεγαλύνουμε. Έτσι. Οπότε επενδύοντα στον χρόνο μας, άσε δε που υπάρχουν τόσοι που έχουν την ανάγκη μας. Τόσοι. Θυμάμαι μια φορά προετών πήγαμε στη φυλακή με έναν συνάδελφο, μας είχε στείλει ο Μητροπολίτης της περιοχής, με έναν παπά δηλαδή, να δούμε έναν αδίκως κρατούμενο. Ξέρετε πώς είναι αδίκως κρατούμενοι στις φυλακές, αλλά και δικαίως. Και οι μεν και οι δε έχουν ανάγκη. Εκείνοι που είναι αδίκως κρατούμενοι έχουν καθαρή συνείδηση και αντέχουν. Εκείνοι όμως που είναι δικαίως έχουν βεβαρημένη συνείδηση και είναι σε πιο πολύ δύσκολη θέση. Πήγαμε, τον βρήκαμε, δεν περίμενα να πάμε. Τι χαρές που έκανε ο ανθρωπάκος. Τι χαρές. Λες του χαρίσαμε τον παράδεισο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φίλε, χέρια, πόδια, ταράσσα. Δεν ήθελε τίποτα. Δεν θέλω, λέει, τίποτα. Ευχαριστώ που ήρθα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ήρθε ο Χριστός, λέει, σήμερα. Πού να το περίμενα εγώ. Ναι. Δεν κρατάω ακόμη για τις απολύσεις. Κάνει κρύο. Φύγαμε με τον παππούλη, Θεός συγχωρέσει, έχει κοιμηθεί τώρα. Έφυγε νωρίς αυτός. Και καθώς επιστρέφαμε, είχαμε πάρει ένα ταξί να μας φέρει. Μου λέει, παπά, τι είναι τώρα. Νιώθω τόση χαρά που νομίζω θα πάθει η καρδιά μου. Τι λέει, ρε παιδί μου. Και εγώ του λέω, γιατί. Μου λέει, γιατί. Γιατί. Γιατί έκαναμε επίσκεψη στον Χριστό. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με. Ξέρεις θα πει γέροντα, του λέω, εκάναμε επίσκεψη στον Χριστό, να το. Ποιος πήρε περισσότερο, όχι αυτός ήταν και μέσα, εμείς. Εμείς που φύγαμε, που πήγαμε και φύγαμε. Και να σου πω κάτι, η χαρά αυτή έμεινε για μέρες. Ήταν η χαρά του Χριστού. Η χαρά του Χριστού. Χωρίς λεφτά, χωρίς δαπάνη, χωρίς έξω. Είναι αυτό που λέει ο Αίμιος Σελίτης. Πολλές φορές είμαστε ευτυχείς με το τίποτα. Δεν λέμε την αγάπη. Την αγάπη την έμπρακτη. Την αγάπη. Τόσοι άλλοι είναι στα άσυλα. Τόσοι άλλοι είναι μόνοι τους. Τόσοι άλλοι είναι δυσκολεμένοι. Γιατί νομίζετε ότι δεν μπορεί ο Χριστός να τους κάνει όλους καλά. Μπορεί.
Αυτό έδειξε άλλωστε. Έκανε πολλούς. Πάντας, κακώς έχοντας, εθεράπευσε. Γράφουν συχνά πυκνά τα Ευαγγέλια. Αλλά γιατί τους αφήνει? Για να πάρουν μεγαλύτερο μισθό και αυτοί με την υπομονή, παράδειγμα ο Λάζαρος στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, και να πάρουν και τον παράδεισο, έχει παράδεισο αυτό. Αλλά και να δει ο Χριστός τι, τώρα είπα ο Διαμάντης αυτό. Τι, να δει τι θα κάνουμε εμείς. Καταλάβατε, τι θα κάνουμε εμείς. Αυτός που έφτιαξε τα πάντα από το μηδέν και αφού χόρτασε και 5.000 άνδρες στην έρημο εκεί της Γαλιλαίας, δεν μπορεί να χορτάσει όλους, μπορεί. Δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει όλους, μπορεί. Δεν μπορεί να γεμίσει τις τσέπες όλων των ανθρώπων λεφτά, μπορεί. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, το πλήρωμα με ό,τι περιέχει, αλλά και κάθε πληρωμή, θέλει πληρωμή. Να γεμίσει το βαλάντιό σου, το πορτοφόλι σου, να το γεμίζει, να το κάνεις πλήρες. Το πληρώσεις. Πληρώσει με γεμίζω έως άνω. Έτσι. Μπορεί. Αλλά αφήνει να δει τι θα κάνουμε κι εμείς. Και να μας δώσει και τι. Και μισθό. Μισθό. Ένα βήμα κάνεις για τον Χριστό. Ένα βήμα κάνεις για τον αδελφό. Ένα βήμα κάνεις για την ψυχή σου. Ένα βήμα κάνεις για τη δημιουργία. Προστατεύεις ένα σκυλάκι. Προσέχεις ένα δεντράκι. Δώστε τα αυτά. Και ο Θεός τι κάνει, σου δίνει μισθό. Έχω πει πάλι την ιστορία, αλλά να κλείσω με αυτά τα 8 λεφτά που έχω ακόμη. Σε ένα βουνό ήταν ασκητέ και είχαν και ένα διακονητή. Υπηρέτη, θα λέγαμε, στα νότερα χρόνια, ο οποίος τους έφερε νερό πολύ μακριά. Και τι τρώγανε οι άνθρωποι αυτοί? Ψωμάκι, αλάτι, οι γιατρές της ξέρετε, χρήσιμο, και νεράκι. Τίποτα άλλο. Ζει ο άνθρωπος, ζει. Και ζει ακόμη και με άλλα δύο πράγματα. Και με ίνων και έλων. Τι βάλουμε στην αυτοκλασία, σύντον ίνων και έλων. Φτάνε αυτά, φτάνε. Άμα δεν έχει κάποια αρρώστια, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Τα αφήνουμε όμως αυτά. Το ψάλλουμε στο τέλος. Το πλούσιο πτώχης. Πήγαινε χρόνια αυτός ο υποτακτικός. Μια μέρα καθώς πήγε στον δρόμο, πάτησε μια μυτερή πέτρα και το άνοιξε το πόδι. Του έκανε τραύμα. Λύση στη συνεχεία του δέρματος. Μαθαίναμε κάποτε ιατρικά διάφορα στην ιατρική σχολή. Ξέρετε τι καλό μας κάνει. Έτσι, λίγα. Από όλα που να ξέρουμε. Και εξαντλήθηκε, έπεσε κάτω και είπε, τελειώσαμε, μέχρι εδώ ήμουνα. Τζάπα τόσα χρόνια, Θεούλη μου, κουράστηκα. Τζάπα παιδεύτηκα. Και τότε προκύπτει δίπλα του εκεί στην έρημο και χωρίς να περιμένει μια παρουσία. Γλυκύτατη παρουσία. Ποιος ήταν ο φύλακας, ο άγγελός του? Δεν είμαστε μόνοι ποτέ, αδελφοί. Έχουμε την πανταχού παρουσία του Θεού σίγουρα, που είναι το ακαταμάχητο, αλλά και τη μερική παρουσία του φύλακος αγγέλου μας, του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, των πνευμάτων και ψυχών που έχουν ελευθερία και μπαίνουν και βγαίνουν. Και του λέει, σε παρακαλώ, αδερφέ μου, μη στενοχωρήσεις. Τίποτα δεν χάνεται. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια μετράω το κάθε βήμα σου. Τα έχω μετρημένα, να τα. Τόσα είναι. Σήκω επάνω. Συνέχισε το δρόμο σου. Αφού έδεσε το ποδαράκι με κάτι που είχε κύριο μαντιλάκι. Μη χάσεις το μισθό σου. Και ο άγγελος έφυγε. Ο αδερφός σηκώθηκε. Έκαμε επίδεση του τραύματος. Πήγε, πήρε νεράκι, γύρισε και είπε στους πατέρες αυτό που είδε και έπαθε. Και θαύμασαν και εκείνοι με την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται. Γι' αυτό ας κάνουμε το καλό.
Αυτό που λέει πάει ο Παύλος, το καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Κάνοντας το καλό, μην αποκάνουμε. Όπως αποκάμε ο Καλογεράκος με τη στάμνα στον ώμο, όταν τραυματίστηκε και ήθελε να παραιτηθεί. Γιατί πολλά μας πρόχνουν να μετανιώσουμε ότι κάναμε ένα καλό. Τι το ήθελα να το έκανα, τι το ήθελα να το έλεγα. Όχι, το καλό θα το κάνεις και θα αποκάνεις. Και στο αμήν να φτάσεις, εύχεται η Εκκλησία υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων. Καμνόντων. Αυτοί που έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους. Για αυτούς εύχεται η Εκκλησία καθημερινά, το ξέρετε αυτό. Η μάνα μας. Εύχεται η μάνα μας. 4 λεπτά έχω ακόμη. Εύχεται η μάνα μας. Εύχεται η μάνα μας. Να κάνουμε το καλό. Αυτό θα βρούμε μπροστά μας. Γιατί στο τέλος της ζωής μας και κατά τη δεύτερη παρουσία, μετά τη γενική κρίση και μετά την ανάσταση, τη γενική ανάσταση και την καθολική κρίση, ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ότι θα κρίνει τον καθένα μας πώς, κατά την πράξη αυτού. Κατά την πράξη αυτού. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν ψυχρότερον χριστιανού εταίρους μη σώζοντος. Τίποτα δεν είναι πιο ψυχρό από τον χριστιανό που δεν σώζει άλλους. Και ο Αββάς Ποιμήν τι λέει, αυτό είναι ο σοσιαλισμός. Τι λέει ο Αββάς Ποιμήν, ο δρόμος για τη βασιλεία του Θεού περνάει από την πόρτα του πλησίον. Και όλη η ζωή μας ποια είναι, να κάνουμε το καλό στους αδελφούς και να διαφυλάσσουμε το λογισμό τους ακέραιον. Βαθιά θεολογία. Μεγάλη υπόθεση. Αυτή η χρονιά λοιπόν, να τελειώσω, άλλα ήθελα να πω, άλλα είπα και δεν πειράζει. Ο Παράκλητος κάνει δουλειά. Ξέρει όλες μας τις ψυχές, όλες μας τις ανάγκες που είμαστε εδώ και ξέρετε γιατί χρειαζόμαστε. Αυτά τα λογάκια μου έβαλε, αν νομίζετε είναι χρήσιμα, κρατήστε. Αν δεν είναι, πέστε, περάσαμε με σιωρούλα πολύ όμορφα, ακούγοντας τον Πάτερ και μη κάνοντας κάτι χειρότερο. Λοιπόν, έτσι. Παράπονο, χαμός καιρού, ό,τι κανείς και αν χάσει. Χάσαμε πολλά στην πατρίδα μας, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε πολλά λάθη, έγιναν πολλά αυτά. Ας τα ρίξουμε στη θάλασσα της εσπλαχνίας του Χριστού. Ας συγχωρήσουμε αλλήλους. Και ας πάμε μπρος. Τις έμπρος εν επεκτηνόμη, ας κάνουμε επέκταση. Αλλά στη ζωή έτσι και αλλιώς εμπρός μας πάει. Και ας κάνουμε το καλό. Για την πατρίδα, την οικογένεια, την ψυχή μας, για τη γη ολόκληρη. Για τους πεθαμένους που περιμένουν, λέει ο Άγιος Ιωάννης, 1:1. Περιμένουν οι πεθαμένοι στην άλλη ζωή σαν τους φυλακωμένους. Που λέει ο πατέρα μου, τους φυλακισμένους. Τι περιμένουν, ένα γράμμα. Από εμάς. Μια φλούδα πορτοκάλια χαιρετίζεται μετά από όλα, παλέγια, δεν είχαν ούτε πορτοκάλι. Ναι, δεν είχαμε πορτοκάλι. Αν είχαμε ένα πορτοκάλι, το κρατάγαμε για κανένα άρρωστο. Και τρώγαμε κανένα, τρώγαμε και τις φλίδες. Και ας είδαν ό,τι είχαν πάνω, δεν πειράζει. Έτσι περιμένουν οι πεθαμένοι. Τι να κάνουμε, μια προσευχή. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πες, Κύριε ελέησον, τον δούλος. Κύριε ελέησον, Κύριε σώσε. Και ο Κύριος τον λέει. Γιατί είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Ο Κύριος όταν δει να κάνουμε αγάπη για τον άλλον, παθαίνει. Και συγχωρά και τα δικά μας. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Συγχωράει και δεν καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό θέλει ο Χριστός. Αγάπη. Αγάπη και ενότητα. Έμπρακτη αγάπη. Σεβαστοί μου γέροντες και αγαπημένοι αδελφοί και πατέρες, ας δώσει αυτή τη χρονιά ο Χριστός που μας πίστωσε με ένα χρόνο ακόμα όσο είναι για τον καθένα μας. Να μην παραπονούμεθα. Μην το κάνουμε τρόπο ζωής. Ένα παραπονάκι θα το πούμε και η εξομολόγηση εξαγόρευση παραπώνων είναι. Αλλά να ασχολούμεθα με το καλό, με την έμπρακτη αγάπη ή δυνατόν προς πάντα σε ανθρώπους. Και εξυπηρετώντας έναν άνθρωπο, εξυπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν δεν αγαπάμε τον άνθρωπο που βλέπουμε, το Θεό που δεν βλέπουμε, πώς μπορούμε να τον αγαπάμε. Και ακόμα λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός την άλλη φορά. Την επόμενη
Την ερχόμενη Παρασκευή δεν θα κάνουμε θεία λειτουργία, αλλά θα κάνουμε την Κυριακή πάλι εκτάκτως 15 του μηνός για να τιμήσουμε τον Άγιο Γιώργη τον Γιαννιώτη, τον Ενιωαννίνης, όπως τον λέγει Γιαννιώτη, ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Έχουμε λειψανάκι του εδώ, 5.30 με 6.30 την Κυριακή εκτάκτως, να τιμήσουμε τον Άγιο. Σας παρακαλώ, παιδιά. Σας παρακαλώ. Δεν τελείωσα. Έχουμε λειψανάκι, ξέρουμε. Όποιος θέλει μετά πληροφορίες, κάθε χρόνο το κάνουμε. Και το κάνουμε ημέρα Κυριακή, επί το εορταστικότερων και επί το πεσιμότερων, όπως έκανε και στο Βυζάντιο. Και να έχουμε και περισσότερους και να ωφεληθούμε όλοι πιο πολύ και να τιμηθεί και ο Άγιος μαζί με τον Αναστάντα Χριστόν. Την ερχόμενη Τετάρτη, 4 ώρα πάλι θα κάνουμε εσπερινό και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Γιατί πολλές φορές ορίζω θέματα και τα κάνω και μετά λέω παπάς, άλλα είπε και άλλα έκανε. Γίνεται και αυτό. Υπάρχει και ο παράκτητος στη μέση. Λοιπόν, να ψάλλουμε τώρα το Πολιτήκιο των Θεοφανίων. Όχι, πρώτα πλούσιο πτώχησε, αγιοτόταξα. Και δεύτερον, το Θεοφανείο να φύγουμε. Καθίστε. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγά. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκυνήσεις του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φώτισας δόξαση. Και πάλι σε ευχαριστώ όλους για όλα. Καλή εβδομάδα, καλή αντάμωση την Κυριακή και την άλλη Τετάρτη. Καλή σας νύχτα, καλή και ευλογημένη χρονιά. Όλα τα καλά να έχετε.